αντί να στεναχωριέ, δεν θα σα αντικλήσω. Στο τρίτο θέμα. Ορίστε, σα ακούω. Υπόψη και εδώ δεν μα φέρατε εισήγηση. Θα μα πιάσετε εξαπίνη. Δεν πειράζει. Εξαπίνη, εδώ φέρετε τη προεπηρεσία πέντε θέματα. Θέμα λειτουργικά, κύριε. Ένα θέμα, εμεί τώρα εκεί να σα πιάσουμε εξαπίνη. Έξω το δημάρχο που έχει είσαστε όλα είναι έξοδα. Έχετε το λόγο, κύριε Σουηδία. Κολλώνετε σε εμά. Υπηρεσία, δεν προλάβετε. Είναι θέματα που βάζει. Τι θυμίζω, Δημάρχη, κολλώνεστε με όλα έξοδα είναι. Συμπάρετε όλοι. Ευχαριστώ για την επιπλέον κολόνα που βάλατε. Σας ευχαριστώ πολύ στις φώτες. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Βάλετε μια ακόμα κολόνα. Το διαπίστωσα την υποχρέωσή μας. Μπράβο. Την υποχρέωσή μας. Μην διακόπτετε, κύριε. Βάλαμε και αλλού που δεν βλέπετε. Παρακαλώ πολύ, ηρεμία. Ειρήνη μη. Βάλατε. Πολύ στα κοτόπουλα. Βάλατε και μια ακόμη. Καλά, καλά. Πληρώνει ο Δήμος όμως. Κύριε Πρόεδρε, εκτίμησή μου είναι μετά από αυτά όλα που έχουν γυρωθεί και έχουν κατατεθεί εδώ από την πλευρά μας, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση να την καταθέτουμε ως πρόταση την επαναβεβαίωση αυτού του χρέους που πραγματικά εμείς πιστεύουμε ότι είναι αυτό που οι υπηρεσίες δείξανε και έχουμε σαν διοίκηση, εσείς έχετε βέβαια, να επαναβεβαιώσουμε. Το θέτουμε ως προς ψήφιση. Το θέμα αυτό να προχωρήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται μέσα από την κείμενη νομοθεσία. Και για αυτόν τον λόγο ζητώ να προχωρήσουμε στην ψήφιση, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Αυτούσιο το ποσό ως έχει 93.000,05 μέχρι πια. Αυτό που βεβαιώθηκε το ποσό από την τεχνική υπηρεσία. Δεν το επιβεβαίωσα, ούτε έκανα. Τώρα, το ποιος το υπέγραψε, εγώ το υπέγραψα ως δήμαρχος Αμουντέου που μου το έφεραν οι τεχνικές υπηρεσίες. Εάν έπρεπε να το υπογράψει τώρα και κάποιος άλλος τεχνικός, τις διαδικασίες τις ήξερε ο διευθυντής του Δήμου. Εγώ έδωσα εντολή να προχωρήσουμε στη βάση της κείμενης νομοθεσίας στις διαδικασίες. Από εκεί και πέρα φέραν το έγγραφο αυτό, μάλλον φέραν το ποσό αυτό, να το υπογράψω ως δήμαρχος και όχι ως τεχνικός διευθυντής που ψευδώς λέει ο κ. Θοδωρίδης. Εάν δείτε στην υπογραφή μου, λέει ο Δήμαρχος Αμυντέου. Δεν λέει ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι για να τα μπερδέψει. Η υπεράσπιση βέβαια ήταν πολύ ηχηρή από όλη τη διοίκηση, περίπου να πάρει, και αυτό λίγο με ενδιαφέρει εμένα, να μην ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου. Και για να μην χρόνο πέρασε εδώ, φτάσαμε 3,5 ώρες και τα θέματα τα δικά μας τώρα τα συζητάμε. Εν πάση περιπτώσει, να τεθεί σε ψήφιση το θέμα αυτό, να υπεραβεβαίωση του χρέους όπως αυτό. Προβλέπεται και από την απάντηση και της πρωτοβάθμιας του ΕΛΕΚΤΗ αλλά και του άρθρου 152 που λέει να προχωρήσουμε στη διαδικασία της επαναβεβαίωσης εφόσον συμπληρώσουμε την παράληψη των υπηρεσιών. Μάλιστα. Κάποιος άλλος. Να τεθεί ερώτημα στον εισαγγελέα Φλόρινας, πράγμα και το οποίο έγινε. Δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα με πράξη την οποία εξέδωσε. Με την οποία εξέδωσε και όρισε πραγματονόμονα για να προσδιοριστεί το ποσό του ύδατος το οποίο έχει ή δεν έχει κλαπεί. Αυτό το ποσό, αφού θα προσδιοριστεί, από εκεί και πέρα ο Δήμος νομιμοποιείται. Γιατί οποιαδήποτε επιβεβαίωση, όπως διαφάνηκε και από την Επιτροπή του άρθρου 152, οποιαδήποτε επιβεβαίωση, οποιοδήποτε οποιασδήποτε ποσότητα ύδατος, αυτό είναι παράνομη πράξη αφού δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. Περιμένουμε την απόφαση του πραγματογνώμονα και αμέσως μετά την απόφαση του πραγματογνώμονα θα βεβαιώσουμε το ποσό. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει ο ανακριτής. Επειδή λοιπόν από την καταρτική εξέταση που προηγήθηκε της κυρίας ανάκρισης και από την μέχρι τώρα την ευεργετής ανάκρισης δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί έστω και κατά προσέγγιση το ύψος της μίας πιπές του μηνυτής Δήμος Αμυντέου, δηλαδή η συνολική ποσότητα νερού που φέρεται ότι αφαίρεσαν από την κατοχή του οι κατηγορούμενοι κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα και επειδή για την ακριβή διάγνωση της ζημίας απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστημόνων, χρειάζεται να έχουμε τις ειδικές γνώσεις των επιστημόνων, να μας πούνε ποιο είναι το ποσό
και αμέσως μετά με ταχύτητα να το βεβαιώσουμε. Σήμερα δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε κανένα ποσό, καμία ποσότητα, γιατί θα είναι παράβαση καθήκοντος. Έχουμε δύο προτάσεις. Η μία πρόταση είναι της μειοψηφίας να χρεώσουμε, να βεβαιώσουμε το ποσό των 93.296,05 με ΦΠΑ. Και η δεύτερη πρόταση είναι του κυρίου Δημάρχου, η οποία λέει ότι πρέπει να περιμένουμε τις διαδικασίες, τους εκτιμητάς που όρισε το δικαστήριο.